Κύριε Πρόεδρε, αντιμετωπίζοντας εσάς ως ενιαίο Προεδρείο, χωρίς να έχετε φταίξει σε κάτι, δεν θα σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το λόγο, διότι ο προηγούμενος που προέδρευε μου το στέρισε. Όχι μόνο από μένα, αλλά και από άλλους συντρόφους και συντρόφισσες. Με έναν τρόπο, θα το πω πραξικοπηματικό. Δεν με έχετε συνηθίσει να μιλάω ούτε για κατοχή, ούτε για χούντες, ούτε για τίποτα τέτοιο εδώ μέσα. Τώρα θα το πω ότι ίσως αυτά τα προσόντα που επέδειξε ο κύριος Μαρκογιαννάκης πριν ήταν αυτά που του πρόσφεραν τον διορισμό του επί χούντας. Και δεν θα σταματήσω σε αυτό το σημείο, θα πω το εξής. Κύριε συνάδελφε, το Προεδρείο δεν νιώθει άνετα να ακούει σχόλια για έναν αντιπρόεδρο απόντα εδώ. Θα έχει την ευκαιρία άλλη φορά που θα συνεδριάζει ο κύριος Μαρκογιαννάκης. Όχι, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει τώρα αποδεικνύει και το ήθος της αριστεράς. Εγώ δεν σας αντιμετωπίζω σαν σύντροφο, σας αντιμετωπίζω σαν πρόεδρο. Εσείς δεν με αντιμετωπίζετε σαν σύντροφο, σαν ομιλητή. Αυτή είναι η ηθική της αριστεράς. Εγώ θα επιμείνω επιθετικά απέναντι στο πρόσωπο του κύριου Μαρκογιαννάκη και μπορείτε να λάβετε όποια μέτρα θέλετε. Αφαιρέστε μου και εσείς το λόγο όπως έκανε και αυτός. Διότι αυτό που προκλήθηκε και πυροδοτήθηκε εντός του κοινοβουλίου ξεκίνησε από τον κύριο Μαρκογιαννάκη. Δεν αναφώνησε καν τα ονόματά μας και επικαλέστηκε ψευδώς ότι ήμουν ότι απήχα τις αιθούσεις, ενώ η κυρία Μάνια Παπαδημητρίου, συντρόφισσα που προηγούνταν, ήταν εδώ μέσα. Υπάρχει και το βίντεο, θα αρχίσουμε εδώ μέσα να επικαλούμαστε και τα τεχνικά μέσα. Υπάρχει το βίντεο που σηκώσαμε το χέρι μας. Τη μονταζιέρα, ναι, εντάξει, εντός κοινοβουλίου στο κανάλι της Βουλής, το Μέγκα κάνει τη μονταζιέρα του, όχι και το κανάλι της Βουλής. Αυτά όμως που έκανε πριν ο κύριος Μαρκογιαννάκης μας δικαιούν ευθέως για τη μορφή που είχαμε κάνει προς το πρόσωπο του Προέδρου της Βουλής. Και όταν τον είχαμε μευθεί και τον είχαμε καλέσει ότι λειτουργεί μεροληπτικά, κομματικά, αυτός απάντησε με το γνωστό κουτσαβάκικο στυλ που χρησιμοποιεί και ο Πρωθυπουργός της χώρας ως κομματάρχης. Αυτοί είστε, εδώ έχετε φέρει το επίπεδο της Βουλής. Στο νομοσχέδιο τώρα, κατά πόσο θα μπορούσε να μιλήσει κάποιος για αυτό το νομοσχέδιο, είναι λίγο περίεργο. Και περίεργο από τις αντικειμενικές συνθήκες. Διότι ο Υπουργός, τον άκουσα, έκανε μια επιδερμική αναφορά στο κάθε άρθρο, μάλλον θα έχει στο μυαλό του τη συζήτηση επί των άρθρων από τότε, και δεν απάντησε σε μια σωρία ζητημάτων επί της αρχής που έχουν τεθεί από όλες τις πλευρές σχεδόν. Και όχι μόνο από εμάς, για τη δημοκρατία αυτό, για το ανθρωπιστικό προφίλ που δεν έχει, για το σοφρονιστικό προφίλ που δεν έχει, για χίλια δύο ζητήματα. Ευθέως ότι βάζει ακροδεξιά ατζέντα, δεν απάντησε σε τίποτα από αυτά. Θα μπορούσε να κατακεραυνώσει. Δεν το έκανε. Κάτι πήγαν να ψελίσουνε, όχι όλοι, και σε ελάχιστο βαθμό και με κακό τρόπο, που συνέχισε την κατρακύλα, τον κατήφορο αυτής της συζήτησης, και οι εισηγητές της κυβέρνησης, καθώς και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Μόνο ο κύριος Τριαντάφυλλος, να τον επενέσω γι' αυτό, είπε το εξής, ότι μα έγιναν τόσες βελτιώσεις. Εσείς δεν συμφωνείτε, δεν ψηφίζετε. Μα οι ενστάσεις μας διατυπώθησαν επί της αρχής. Όχι, δεν είναι θέμα 5 ή 10 ετών. Είναι ο πυρήνας του νομοσχεδίου. Ο πυρήνας του νομοσχεδίου, ενός νομοσχεδίου που δεν έρχεται στο τρίπτυχο που βάζεται ψευδώς αύξηση εγκληματικότητας που δεν υπάρχει. Ποιότητα εγκλήματος που αναβαθμίζεται χωρίς να κάνετε αυτοκριτική, με τη φτωχοποίηση, τη βία που έχετε επιβάλει και με τις συνθήκες ζούγκλας αυτή την κοινωνία, να καταλήξει ότι θα μας το λύσουν οι φυλακές τρίτου τύπου. Όχι. Πολύ καλά το έθεσε, πολύ τεκμηριωμένα η εισηγήτριά μας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα. Έρχεται ως κορονίδα του κράτους καταστολής, του κράτους έκτακτης ανάγκης. Αυτού που θέλετε να επιβάλλετε, να κατατρομοκρατήσετε για να επελάσει ο νεοφιλελευθερισμός. Έρχεται μετά τον αντιτρομοκρατικό που είχε αντιταχθεί αριστερά, ευθέως και χωρίς να φοβάται τίποτα, έρχεται να καπελάσει αυτά ουσιαστικά πάντα πάνω στις μεγαλύτερες αλήθειες, εδράζουν τα μεγαλύτερα ψέματα, οι μεγαλύτερες απάτες. Κατά αυτή την έννοια πιάνετε την εγκληματικότητα, όπως την ορίζετε εσείς, στρεβλά, για να τα εφαρμόσετε όλα αυτά. Και με επιχειρηματολογία, τι να πω, το επίπεδο. Ο κύριος Ψηλάντης απλά με δικαίωσε. Στην πρωτομιλία μου προσεκτικά έθεσα ζητήματα που ανέφερε. Και ήρθε να πει τι. Συνταρακτικό δηλαδή. Καταρχήν
Έφτασε στο πάτωμα ο πολιτικός του λόγος αναφερόμενος ως ΣΥΡΙΖΑΚΙ ψυχοπαθολογία. Και με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, αυτό ο προηγούμενος προεδρεύων δεν ζήτησε να διαγραφεί από τα πρακτικά. Το γραφικότητα για τη συμπεριφορά της ζωής του Κωνσταντοπούλου δεν ζήτησε να διαγραφεί από τα πρακτικά. Το ως κοράκια όμως του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου ζήτησε να διαγραφούν από τα πρακτικά. Αυτό για τη μερόληψη του κύριου Μαρκογιαννάκη. Όπως και να έχει, ευθέως, όπως είπε στην πρώτη ομιλία του, ο κύριος Υψηλάτης είπε τότε ότι όποιος σηκώνει το όπλο κάνει το έγκλημα, βάζει τον εαυτό του ασθήτη, άρα μέσα και μην συζητάμε και πολύ για δικαιώματα ανθρώπινα, κρατουμένων, άσχετα που τα ορίζει το Σύνταγμα, είναι και στα πρακτικά. Είναι και στα πρακτικά, κύριε Υψηλάτη, μην με διακόπτετε, δεν σας έχω διακόψει. Λοιπόν, θα το δούμε στα πρακτικά, θα συζητήσουμε και μεταξύ μας, να σας πω πώς ακριβώς το είπατε κιόλας. Δεν έχω μνήμη ελέφαντα. Λοιπόν, και συμβαίνει το εξής. Τα ρίχνει όλα αυτά στη ΣΥΡΙΖΑΚΗ ψυχοπαθολογία. Δεν αναρωτιέται όμως αν η ψυχοπαθολογία θα έπρεπε να ασχολείται με αυτούς που ονειρεύονται να ξαναφέρουν τη θανατική ποινή στην Ελλάδα. Διότι θειασότης αυτών των ιδεών είναι ο υπουργός σας, κύριος Βορύδης. Αλλά τι κάνει ο κύριος Υψηλάντης? Επικαλείται το πολιτισμένο μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Μήπως σε αρκετές πολιτείες τους ακόμη υπάρχει θανατική ποινή και ηλεκτρική καρέκλα? Δεν διολυσταίνεται. Σας είπα και την προηγούμενη φορά. Είναι το DNA της δεξιάς. Πώς θα το κάνουμε? Και έρχεται γάντι σε αυτό που θέλετε να προκαλέσετε στον ελληνικό λαό. Μέσα σε όλα αυτά. Εμείς έχουμε πει ευθέως ότι είναι το δόγμα του νόμου και της τάξης. Παρεμπιπτόντως και άλλα κόμματα μίλησαν γι' αυτό. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ φωτογραφήθηκε ως φίλο τρομοκράτης πάλι και ότι υπερασπίζεται ουσιαστικά μόνο μερός, λέει τα δικαιώματα των τρομοκρατών και πηγαίνουν μάρτυρες σε τέτοιες δίκες. Μάρτυρες πήγαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτήνα και βουλευτής, σε έναν άνθρωπο που είχε 97% προβλήματα υγείας, αναπηρίας, τα οποία πολλά από αυτά προκλήθηκαν μέσα στη φυλακή. Γιατί εννοούμενος ως τρομοκράτης από το Σύνταγμα και από τον νόμο, διάλεξε την ένοπλη πάλι, αλλά εμείς είμαστε δίκαιοι. Πενταρίσκει σε όλους, κύριε Υψηλάντη. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε τότε, αλλά σας προκαλώ τώρα να μου φέρετε ή όποτε μπορείτε πρακτικά που διατύπωσε ένσταση κάποιος βουλευτής του συνασπισμού τότε, όταν ο δολοφόνος του Τεμπονέρα αποφυλακίστηκε και αυτή τη στιγμή είναι και υποδιευθυντής στη τράπεζα του Βόλου, αν δεν κάνω λάθος. Κανείς δεν είπε κάτι. Έκρινε δικαιοσύνη, το αναγνώρισαν και καλό βίο μέσα στη φυλακή και αποφυλακίστηκε. Δεν πρέπει να κάνει ούτε 10 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε, τότε που οι αιμοδιψείς ορδές των ονεδητών θέλανε αίμα, με κάθε κόστος θέλουν να στηρίξουν εκείνη την κυβέρνηση που ξεκίνησε πρώτη το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Όχι, δεν θα βρείτε τέτοια στα πρακτικά. Εμείς είμαστε πενταρίσκοι, είμαστε δίκαιοι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι ελαστικά ή τα δικαιώματα των κρατουμένων, όπως ανέφερε ο κύριος Νεράντζης. Λέει ο κύριος Νεράντζης, μα εσείς που έρχεστε και υπερευαίσθητοι παραπάνω από εμάς, ουσιαστικά πάτε και υποστηρίζετε, μάλλον έρχεστε σε αντίθεση με τα θύματα. Όχι, τα δικαιώματα για το ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα δικαιώματα, εργατικά, ανθρώπινα, των φυλακισμένων, είναι δικαιώματα. Είναι αδιαπραγμάτευτα αυτά. Αλλά παραδεχτήκατε ότι υπάρχει το νόμος και τάξης. Γιατί ο κ. Ναράτζης λέει, έθεσε θέμα νόμου και τάξης. Με όλα αυτά, λέει, έρχεστε αντιμέτωποι κόντρα στο νόμο και στην τάξη. Και αυτό υποστήριξε ουσιαστικά με τον πιο άθλιο, αήθη τρόπο ο κύριος Κουτσούκος, που έδειξε ότι ο αυριανισμός τους ζει στο βαθύ Πασόκ που βρίσκεται εκεί που ήταν και θα φύγει από εδώ μέσα από το κοινοβούλιο όταν έρθει η ώρα του σύντομα και θα μας αφήσει χρόνους. Και θα μείνει αυτήν η πικρή γεύση και αυτήν η λάσπη. Διότι με τον χειρότερο τρόπο, άκουσε, λέει, μία πρωτοεμφανιζόμενη πιθανότατα τρομοκρατική οργάνωση μιλούσε για νόμο και τάξη, για δόγμα, και μιλάει και η εξωματική αντιπολίτευση και άλλα κόμματα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, όποιος κάνει, σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να μην με διακόψετε, όποιος κάνει ιδεχθές έγκλημα με βάση ιδεολογική την υπεράσπιση της δημοκρατίας ή λέγοντας ότι έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας, αυτόματα μας αφαιρείται το δικαίωμα στην κριτική,
σε μια κριτική για την έλλειψη δημοκρατίας, για το κράτος έκτακτης ανάγκης, για τον νόμος και τάξη που το βλέπουν όλοι, μα όλοι. Το αναγνωρίζουν ακόμη και ευρωπαϊκά όργανα και επίτροποι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε σοβαροί. Και επειδή εδώ ο κύριος, είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος, κύριε Τριαντάφυλλε, ευθέως και έντιμα αντιληφθήκατε την αντίφαση και την παραδεχτήκατε. Κυρίως αυτό είναι το έντιμο, όχι η αντίληψη, η παραδοχή. Με αυτό που έγινε με τον κύριο Κουτσούκο. Ότι είπατε, εγώ εγκάλεσα την κυρία Κωνσταντοπούλου για άλλο πράγμα. Αλλά κύριε Τριαντάφυλλε, αν είστε ειλικρινείς, δεν δικαιώθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Διότι ο κύριος Κουτσούκος τι έκανε, ταύτισε τη φρασιολογία αυτής της οργάνωσης, που αυτό ήταν καταδικαστείο από εμάς ξεκάθαρα. Παρακαλώ, ολοκληρώνετε. Και, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι σημαντικό, και εξαπέλυσε τον βόρβορο αυτό. Άρα αυτό που έβαλε η κυρία Κωνσταντοπούλη, ότι πρωτοεμφανιζόμενες οργανώσεις που χτυπάνε σε κάποια σημεία κρίσιμα, όταν δεν βολεύει και την κυβέρνηση και την καταστολή της στο λαϊκό κίνημα, για να τις επικαλεστούν κάποιοι, αποδεικνύει ότι αυτοί που κάνουν αυτές τις ενέργειες είτε φελοί είναι είτε προβοκάτορες. Αυτό είπαμε, αυτό ισχύει, φάνηκε ξεκάθαρα. Κλείνω με αυτή την κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας, που θεωρώ ότι είναι και ψυχική οδύνη μετά από αυτό που έχω υποστεί αυτές τις ώρες από τον κύριο Μαρκογιαννάκη, ότι ο καπιταλισμός ανθρώπινος δεν θα γίνει. Φυλακές, ακόμη και στον καπιταλισμό, μπορεί να υπάρχουν με καλύτερες συνθήκες. Αυτό που έχουμε εμείς ως όραμα είναι μια κοινωνία όπου στην παραβατικότητα, στην εγκληματικότητα δεν θα φτάνει κανείς. Γιατί ο κύριος αριθμός εγκλημάτων γίνεται για να εξασφαλιστεί η επιβίωση. Γίνεται γιατί τους είχατε δώσει μια άλλη ψευδέστηση πώς μπορείς να καταστήσεις τον εαυτό σου αξιοπρεπή μέσα στην κοινωνία. Και αυτά μπορεί να τα επιτύχει μόνο ο σοσιαλισμός. Σας ευχαριστώ πολύ.